9.000. Λοιπόν, ένταση στο χώρο της παιδείας τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζουμε, έβγαλε από το σιρτάρι το μέτρο της επιστράτευσης και σήμερα αποφασίζουν οι εκπαιδευτικοί για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους τι ακριβώς θα κάνουν. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε πώς το βλέπουν και οι καθηγητές. Καλωσορίζοντας τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, εκπαιδευτικό αναλυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Την κυρία Ελένη Ζωγραφάκη, οργανωτική γραμματέα της ΟΛΜΕ. Καλό σας απόγευμα, κυρία Ζωγραφάκη. Για να δούμε που βρισκόμαστε και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλωσορίζοντας, ναι, θα τα πούμε όλα, και την Κυβέλη Μάρδα, τριετή φοιτήτρια στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, για να δούμε πώς τα βλέπουν και οι φοιτητές όλα αυτά τα θέματα που έχουν περάσει από το στάδιο αυτό, και την Αθανασία Γιαννέλη, μαθήτρια του τρίτου λυκείου. Συνδεόμαστε και με τον κύριο Δημήτρη Κεφαλά, ιδιοκτητή φροντιστηρίου στο Περιστέρι, και τον Γιάννη Ορνεράκη, πατέρα της τρίτης λυκείου. Το Γιάννη και Λάφα, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Κάτσικα, θέλω να ξεκινήσω από εσάς για να δούμε πώς βλέπετε εσείς ως εκπαιδευτικός αναλυτής το σημείο που έχει φτάσει σήμερα με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις η όλη αυτή η ιστορία με την απεργία των καθηγητών. Το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, να σας πω. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η απεργία στις εξετάσεις δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Γέμιζε ένα ποτήρι προβλημάτων απόγνωσης αρκετό καιρό τώρα. Να σας θυμίσω, να αριθμίσω για να ξέρουν και οι ακροατές, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε 1.500 σχολεία που κλείσανε. Έχουμε μαθητές με πολύ περισσότερους τμήματα, με πολύ περισσότερους μαθητές στην τάξη σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε παιδιά τα οποία παίρνουν πτυχίο και δεν βρίσκουν δουλειά, μεταναστεύουν ή πάνε στο πανεπιστήμιο και το σταματάνε διότι είναι εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Έχουμε περίοδο που είχαμε σχολείο χωρίς βιβλία με φωτοτυπίες. Έχουμε φέτος ένα λύκειο το οποίο έχει άλλη τάξη, άλλο πρόγραμμα έχει πρώτη και άλλο η Δευτέρα και η Τρίτη, με αποτέλεσμα να γίνεται αλαλούμ στο μυαλό των παιδιών. Και έχουμε βεβαίως και μια φοβερή αβεβαιότητα όσον αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπου μέχρι σήμερα που μιλάμε, λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή τους, οι υποψήφοι δεν ξέρουν ούτε πόσος είναι ο αριθμός των εισακτέων, ούτε αυτές οι σχολές αν θα μπορέσουν να τις τελειώσουν, ούτε εάν θα, όταν θα μπουν σε μια σχολή, εάν θα μπορέσουν να τις συνεχίσουν και δεν θα μετακομίσει αλλού, ούτε βέβαια αν θα μπορέσουν να φοιτήσουν, διότι δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα καθόλου. Αυτά ήταν τα προβλήματα. Το Υπουργείο Παιδείας θεώρησε ότι φέρνοντας αλλαγές δραματικές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών λίγο πριν από τις εξετάσεις, ότι δεν θα τολμήσουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κίνηση. Δεν θεώρησε σωστά, διότι οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν απεργία. Το έκανε, πιστεύετε, σκόπιμα, δηλαδή, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Το έκανε μία μέρα πριν από τις πανελλήνιες, πριν από το Πάσχα, θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτικοί στην κατάσταση που βρίσκονται, πάρα πολλά, πολύ λίγα χρήματα, πιεσμένοι, δεν θα τολμήσουν να κάνουν μια απεργία η οποία θα κόστιζε για αυτούς πάρα πολλά χρήματα στην κατάσταση που είναι, και μια απεργία η οποία νόμιζε το Υπουργείο Παιδείας ότι θα έχει τεράστια πίεση της κοινής γνώμης. Από όλα τα προβλήματα τα οποία προαναφέρατε, κυρία Ζωγραφάκη, πόσα μετουσιώνονται σε αιτήματα σε αυτή την απεργία, ή μας αφορά μόνο αυτή η τελευταία εξέλιξη? Να σας πω ότι διάλογος δεν έχει γίνει καθόλου με το Υπουργείο και το ξέρετε, νομίζω έχει αναδειχθεί όλο το τελευταίο διάστημα και είναι πάρα πολύ έντονο. Εδώ και πόσο καιρό δεν έχει γίνει διάλογος? Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στις 24 Απριλίου, καταλαβαίνετε, κλείνανε πια τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα. Η ΟΛΜΕ, μετά τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη μέρα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαθεοδόρου, που δεν μας έδινε καμία απάντηση, διάλογο πηγαίναμε, να ακούσουμε απόψεις στα προβλήματα, βγάζει ανακοίνωση και λέει η κυβέρνηση πάτησε τη σκανδάλη. Καταλαβαίνετε ότι μας φέρνει μία μέρα, την ημέρα που κλείναν τα σχολεία την Παρασκευή, γιατί τον Βαΐο ξέρετε ότι ψηφίστηκε, που θεωρούσαμε ότι ο όγκος των προβλημάτων πια συσσωρεύτηκε και η αντίδραση, η όποια αντίδραση έπρεπε να είχε ο κλάδος, μπορούσε να είναι αντικειμενικά μόνο μετά τις διακοπές του Πάσχα. Τι θέλετε μαζί σας? Να σας πω όμως ένα λεπτό κάτι. Η ερώτηση έχει να κάνει με την εξής. Με συγχωρείτε, κύριε Κυρίτση, μισό λεπτό. Πώς μετουσιώνονται σε αιτήματα? Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ, αν διαβάσει το πρώτο κατάλογο των αιτημάτων, είναι δημόσιο και δωρεάν σχολείο, λιγότερα από 25 παιδιά στην τάξη, πρόγραμμα αναλυτικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών,
Και βεβαίως, ας πούμε, όλα τα παιδιά μέχρι 18 χρονών σε ένα σχολείο. Κάποιος όμως, κυρία Ζωγραφάκη, συγγνώμη Κωνσταντίνε, κάποιος κυρία Ζωγραφάκη θα σας έλεγε από την άλλη ή η άλλη πλευρά ότι και η κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Κάτσικας, αποφάσισε αυτή τη στιγμή να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και εσείς αποφασίζετε απεργία πάνω στην αγωνία των μαθητών. Αυτό λέει η άλλη πλευρά τουλάχιστον. Εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα είναι πια σορευτικό. Δεν είναι απλά ήρθε ένα, γιατί προσπάθησαν να το παίξουν επικοινωνιακά. Οι καθηγητές ξεσηκώθηκαν επειδή αυξήθηκε το διδακτικό του ωράριο, το ωράριό τους κατά 2 ώρες. Νομίζω το κατάλαβε η κοινωνία, ούτε ήταν από τα αιτήματα, αλλά ήταν μια στρατηγική στόχευση που καταργώντας συγχωνεύοντας σχολεία με όλο το εργασιακό περιβάλλον, αύξηση του ωραρίου, ήταν σορευτικά με υποχρεωτικές μεταθέσεις ανά την περιφέρεια, ανά την Ελλάδα. Συνεπώς, οδηγούσε η απεργία με μαθηματική ακρίβεια. Για αυτό το τελευταίο ή για όλον αυτόν τον καιρό. Οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις. Άρα γίνεται ένα κυρίαρχο αίτημα που, αν θέλετε, το έχουμε και έτοιμα και καλούμε και τώρα, αυτή την ίστατη στιγμή. Ναι. Γιατί είναι ίστατη στιγμή πραγματικά και για τις εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδεία να βγει και να κάνει δήλωση ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση εκπαιδευτικού. Να ανοίξει ένας διάλογος και να αποσύρει αυτό το προεδρικό διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, το οποίο ακόμα είναι προς επεξεργασία, δεν είναι ψηφισμένο, για να γίνει ένας σοβαρός διάλογος έστω και αυτή τη στιγμή. Ήταν από τα βασικά μας αιτήματα. Και επιμένουμε μέχρι και τώρα. Πήραμε πρωτοβουλίες σήμερα, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Λοιπόν. Είχαμε ανταπόκριση από πολιτικά κόμματα, άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν. Το απόγευμα υπάρχει συνάντηση 6,5 ώρα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας. Που σημαίνει υπάρχει μια ανταπόκριση. Εμείς επιμέναμε και επιμένουμε. Διάλογο θέλαμε για να λυθούν προβλήματα. Να ακούσουμε, και όχι εκβιασμοί. Να ακούσουμε, κυρία Ζωγραφάκη. Γιατί είναι δεν μας αφήσατε. Ναι. Αν είναι απόλυση. 10.000 άνθρωποι, εδώ και πολλά χρόνια, με επιδότηση από την οικογένεια, έχουν πάει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη για πολλά χρόνια και έχουν κανονίσει τη ζωή τους γιατί καλύπτουν πραγματικά κενά. Έχω φίλους οι οποίοι διδάσκουν σε 3 σχολεία στην Αττική. Έχουμε ήδη 10 ανθρώπους που μας περιμένουν. Βοήθησε με εσύ τουλάχιστον. Συγγνώμη, ας βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Και κύριε Ζωγραφάκη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απλώς θέλω να βάλω στην παρέα μας να μην σας αφήσουμε να μιλήσετε. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Να ακούσουμε πώς τα βλέπει αυτά και ένας ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Στο Περιστέρι είμαστε και στον κύριο Δημήτρη Κελάφα, όπου έχουμε και παιδιά, μαθητές, οι οποίοι προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες. Κύριε Κελάφα, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά. Ξέρετε, είναι το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας και συγκεκριμένα νομίζω και συνοπτικά είναι λάθος που η κυβέρνηση έφερε και επέλεξε αυτό το νομοσχέδιο παραμονές πανελλαδικών εξετάσεων. Διαφωνώ και με το μέτρο της επιστράτευσης που έγινε πριν καν αποφασίσουν οι τοπικές ΕΛΜΕ και ξέρετε τι έχει συμβεί. Είναι τα παιδιά μας σε λάθος τόπο και λάθος χρόνο, δεν θέλω να πω σε λάθος χώρα, ανάμεσα σε 2 αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Για μένα και ως δάσκαλο προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά την ψυχολογία των παιδιών. Τα παιδιά είναι σε μια δύσκολη θέση, προσπαθούμε να τα στηρίξουμε, να οργανώσουν το διάβασμά τους. Είχαν ερωτηματικό αν μέχρι την Παρασκευή θα δώσουν τα μαθήματα και νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να παίξει στις πλάτες των παιδιών. Μα κανείς μας. Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Ζωγραφάκη? Ολοκληρώστε, κύριε Κελάφα. Ολοκληρώστε. Απλά ήθελα το σχόλιο της κυρίας Ζωγραφάκη σε αυτό που είπατε. Ναι, δεν νομίζω όμως ότι έπρεπε να γίνει επιστράτευση πριν καν αποφασίσουν οι καθηγητές. Οι καθηγητές στα σχολεία κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να στηριχθούν. Είπε ο κύριος Κάτσικας και τον άκουσα με προσοχή και έχει δίκιο. Μοιραστήκανε φωτοτυπίες, είχαμε προβλήματα θέρμανσης. Δεν μπορούμε πια πάλι με τα παιδιά να παίξουμε. Νομίζω ότι ήταν λάθος ο χρόνος που επιλέχθηκε αυτό το νομοσχέδιο. Μπορούσαν κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουν και να κάνουν ένα διάλογο με τους καθηγητές. Και να σας πω κάτι. Εσείς στο ΣΚΑΕ κάνετε μια δράση, το όλοι μαζί μπορούμε, σε επίπεδο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και για το περιβάλλον. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε ότι, μισό λεπτό, και βλέπετε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εμείς πια σαν χώρα δεν μπορούμε πια να πάμε όλοι μαζί, να λύσουμε τα προβλήματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Όταν δηλαδή, λέει όμως, όταν λέει, κύριε Κελάφα ένα λεπτάκι, όταν λέτε, κυρία Ζωγραφάκη, ότι δεν μπορέσετε να κάνετε το διάλογο με την άλλη πλευρά.
Εγώ σας λέω ότι και σήμερα, να... τελευταία στιγμή, προσπαθούμε με όλους τους τρόπους, γιατί το πρόβλημά μας, όπως το καταλαβαίνει και το νομίζω το καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος, δεν είναι να κάνεις μια απεργιακή κινητοποίηση ή μια οποιαδήποτε κινητοποίηση για να μιλήσεις ζητήματα, γιατί έχει και κόστος. Άρα προτιμότερο είναι να λύνεις ζητήματα μέσα από ένα διάλογο και να αποσυμφορείς μια ένταση. Εμείς σας είπα, δεν επιλέξαμε. Μέχρι και τώρα που είναι τελευταία στιγμή, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Σήμερα σας είπα πρωτοβουλίες και υπάρχει και ανταπόκριση σε αυτές τις πρωτοβουλίες για να γίνει έστω και την ίστατη στιγμή δήλωση, μια δημόσια δήλωση του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, δεν ξέρουμε, στα ζητήματα που έχουμε για βάλει. Για να ακούσουμε και, τους μαθητές. Και νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα, όπως το τοποθέτησε, αναγνωρίζεται. Αλλά να γνωρίζετε και ο χρόνος, καταλαβαίνετε. Ο χρόνος είναι αυτός που πυροδοτεί το πρόβλημα. Να δούμε τι λένε σε όλα αυτά οι μαθητές. Αθανασία Γιαννέλη, μαθήτρια τρίτης λυκείου. Καλώς απόγευμα, Αθανασία. Πώς νιώθεις εσύ για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε επηρεάζουν, βεβαίως. Ετοιμάζεσαι για τις Πανελλήνιες. Πώς τα βλέπεις, ποιο είναι το δικό σου σχόλιο, η άποψή σου, το συναίσθημά σου, η αγωνία σου. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Τόσο για μας, όσο και για την οικογένειά μας. Γιατί όλους αυτούς τους μήνες έχουμε καταβάλει μια αξιόλογη προσπάθεια και μόλις λίγες μέρες πριν από τις Πανελλήνιες βλέπουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η αβεβαιότητα και σίγουρα δεν είναι οι μαθητές αυτοί που θα δικαιώσουν ή θα καταδικάσουν τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά είμαστε στην ουσία στη μέση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των Πανελληνίων. Αθανασία, να τη ρωτήσω εγώ την Αθανασία. Σαφέστατα. Η οποία μου είπε μάλιστα στο διάλειμμα ότι θέλει να δώσει νομική ή διοίκηση επιχειρήσεων. Αθανασία μου, πέρα από τις Πανελλήνιες εξετάσεις, που είναι μεθαύριο στις Πανελλήνιες εξετάσεις, μόλις τελειώσουν, θα πούνε κάποιοι για αυτούς που θα αποτύχουν ότι ήταν είναι ένα στιγμιότυπο στη ζωή. Και πιθανόν έτσι να είναι. Πέρα από τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Το ζήτημα του μέλλοντος του δικού σου, του εργασιακού, του εκπαιδευτικού, το έχει σκεφτεί δηλαδή. Εάν εσύ που θες να είσαι στη νομική και να τελειώσεις ή διοίκηση επιχειρήσεων, σε ποια χώρα θα το κάνεις. Δηλαδή, ανησυχείς και πολύ καλά κάνεις για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, όμως δεν ήταν η τελευταία, δεν είναι το τελευταίο πράγμα οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι παράλληλα και να έχουμε και συνείδηση ότι ένας αυριανός φιλόλογος, ένα παιδί που μπαίνει φιλολογία ή νομική και τελειώνει, εάν εμείς οι εκπαιδευτικοί που έχουμε σαν κύριο αίτημα και λέμε να μην απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αφορά κατά κύριο λόγο εσένα. Για να ακούσουμε την Αθανασία. Αθανασία. Όσον αφορά για το μέλλον μας, εγώ είμαι διατεθειμένη να μείνω στη χώρα μου και να προσπαθήσω για ένα καλύτερο μέλλον, να μην φύγω στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα όλα αυτά που επικρατούν μας επηρεάζουν και μας βάζουν στις σκέψεις. Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε και την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι τριετής φοιτήτρια στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Έχεις περάσει από αυτό το στάδιο των πανελλαδικών. Πώς παρακολουθείς όλες αυτές τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή σήμερα στη χώρα μας με τόσες δυσκολίες. Απ' τη μία αναγνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες των καθηγητών και απ' την άλλη είναι και οι μαθητές που αισθάνονται ότι είναι στη μέση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ πως έχουμε να κάνουμε με δύο πλευρές. Με το Υπουργείο που τέτοια περίοδο βγάζει ένα νομοσχέδιο και με τους καθηγητές που δικαιολογημένοι διαμαρτύρονται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο όμως που ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι σωστό για τους μαθητές να γίνεται ένας ανταγωνισμός κακοτεχνών ανάμεσα στους καθηγητές και στα Υπουργεία στην πλάτη των μαθητών, γιατί για αυτούς είναι η κορύφωση των προσπαθειών τους όλον αυτόν τον καιρό. Και θεωρώ πως δεν μπορούν να είναι στην αβεβαιότητα για το αν θα γίνουν οι Πανελλήνιες, για το πώς θα γίνουν οι Πανελλήνιες, εξαιτίας των δύο πόλων αυτών. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και ας ελπίσουμε να λήξουν όλα καλώς για όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κάτι πολύ σημαντικό νομίζω, ότι ο κλάδος σήμερα που έχει τις συνελεύσεις είναι μαζικές, συμμετέχει το 90 περίπου του κλάδου των εκπαιδευτικών και δείχνει πραγματικά τη διάθεσή του ότι αποφασισμένος ήταν η σταγόνα που είπαμε που ξεχύλισε το ποτήρι. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Επιδιώκουμε και επιμένουμε στο διάλογο που τον ζητάμε, σας λέω την ίστατη στιγμή. Την ίστατη. Και ας ελπίσουμε να γίνει, γιατί ο διάλογος πάντα βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις.